αποδεχτούμε τους κυρίους. Λοιπόν, ο κύριος Νάος Αθανασίου πάντως ξέρω ότι αγαπάει την τέχνη και τον κινηματογράφο. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Να καλείτε καλλιτέχνες εδώ. Κάποτε μάλιστα είχα και μία ιδέα. Την είχα υποβάλει στην τότε διοίκηση της ΕΡΤ. Ναι. Πριν δεκαετίες δηλαδή, αλλά δεν είχε γίνει αποδεκτή. Πολιτική χωρίς πολιτικούς. Πολιτικούς κατά κυριολεξία. Mm. Να φωνάξετε ένα σκηνοθέτη εδώ, ένα ποιητή. Το είχα κάνει πολλές φορές όταν εργαζόμουν στην Καθημερινή. Τον Νικηφόρο Βρετάκο, παραδείγματος χάρη, ποιητής. Τον καλούσα και του υπέβαλα τρεις ερωτήσεις της πολιτικής επικαιρότητας. Κάποιοι θέλουν να μιλήσουν, έχετε δίκιο σε αυτό. Και εμάς συμβαίνει εδώ κάποιες φορές να φιλοξενούμε ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να έχουμε ένα ρεπορτάζ και να πιάνονται από αυτό και να συζητάμε για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ότι έχει χρέος ο καλλιτέχνης, έχει χρέος να παίρνει θέση στα μεγάλα προβλήματα του καιρού και του τόπου του. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς κάθεται ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε από την Ελλάδα. Καλημέρα. Και μια που θίξαμε το συγκεκριμένο, να πω και κάτι που ενδεχόμενα και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν το ξέρει, παρά το ότι είναι Θεσσαλονικιός και πατριώτης μου. Εγώ έχω υπηρετήσει και το θέατρο, δουλεύοντας ως κομπάρσος 79-80-81. Με Σπύρο Ευαγγελάτο, με Νίκο Κούνδουρο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις οι οποίες κάναν περιοδία ανά την Ελλάδα, Επίδαυρο, Φιλίππος. Γιατί δεν έμεινες, βρε Θόδωρε, στην τέχνη καλύτερα. Χρήστο, περίμενα να το πεις αυτό, αλλά νομίζω ότι κάτι περισσότερο προσφέρω στην πολιτική. Λοιπόν, κοντά μας και ο κύριος Κώστας Βαριώτας, βουλευτής από το Ποτάμι. Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Λοιπόν, τώρα, αφού κάναμε έτσι τα σχόλιά μας για την τέχνη, πάμε λίγο στα δικά σας. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Αθανασίου? Πάμε στην τέχνη του εφικτού τώρα. Μένει ή φεύγει ο κύριος Μουζάλας? Τα δικά μας πρέπει να είναι και δικά σας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Έλεγα προηγουμένως στο μπροθάλαμο εδώ με τους συναδέλφους το εξής. Κατά την άποψή μου, απλώς βουλευτής είμαι, τη γνώμη μου εκφράζω, την προσωπική. Όλα παίζονται αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες. Κατ' εμέ παίζεται το μέλλον το ίδιο της Ελλάδας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές μας. Τις συναντήσεις που αρχίζει σήμερα στη μία η ώρα με την καγκελάριο Μέρκελ ο Αλέξης Τσίπρας. Και εμείς, αντί να επικεντρωθούμε σε αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα θέμα. Γιατί το έχουμε δημιουργήσει το θέμα Μουζάλας. Δείτε. Τι εννοείτε το έχουμε δημιουργήσει τώρα, κύριε Αθανασίου? Γιατί προφανώς έχετε επιλέξει το ρήμα. Απόλυτα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα τον Ζουράρη και θα το πω απλά, δεν υπάρχει κίνδυνος να με κατηγορήσουν οι γύφτοι, γιατί είμαι φίλος με πολλούς γύφτους, καλλιτέχνες μάλιστα, μια και μιλούσαμε με καλλιτέχνες, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή, ότι αυτό δεν, αυτό που υπόθηκε αυτή η... Πώς να το αυτό πούμε, είναι το λεκτικό ατόπιμα, όπως το χαρακτήρισε η κυβέρνηση, αυτό δεν είναι ικανό αυτό... να θέσει ένα αμφιβόλιο την κυβερνητική συνοχή, να δημιουργήσει αυτό το ρήγμα που ενδεχομένως κάποιοι συζητούν ότι έχει δημιουργηθεί? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να εντρυφήσω σε θέματα τα οποία αφορούν εκείνους που έχουν τάσεις έτσι αυτοκτονίας. Εκείνο που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Γιατί στηρίζοντας την κυβέρνηση στηρίζουμε την Ελλάδα. Τι έγινε εδώ? Έκανε ένα λάθος ο κύριος Μουζάλας. Ο κύριος Μουζάλας είναι καλός υπουργός ή κακός υπουργός? Το πρώτο που πρέπει να αναρωτηθούμε. Είναι κακός υπουργός ή είναι ο υπουργός που για τον οποίο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε ότι έχει γίνει κομμάτια για να αντιμετωπίσει το προσφυγικό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι τι και θα οι γίνει. Καλοί υπουργοί κάνουν λάθη, κύριε συνάδελφε, κύριε Αθανασίου, κύριε βουλευτά. Και οι καλοί υπουργοί κάνουν λάθη και τα αναγνωρίζουν. Βεβαίως. Και όλοι εκτιμούν ότι είναι επαρκής η συγγνώμη του κύριου Μουζάλα. Ξεχνάτε όμως μια σημαντική παράμετρο. Την ένταση του θέματος την προκάλεσε το συγκυβερνών κόμμα. Δεν την προκάλεσε ούτε αντιπολίτευση, ούτε κάποια εχθρική πολιτική δύναμη προς την κυβέρνηση. Δίκιο, δίκιο. Την παρέτηση της κυβέρνησης ουσιαστικά την, τη ζήτησε την προκάλεσε. Το κυβερνητικό ο κύριος τη ζήτησε πάντως την παρέτηση. Γιατί βγήκε και η Νέα Δημοκρατία και το έθιξε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κουμουτσάκος βγήκε και το... Σε επόμενο χρόνο. Ναι, σε επόμενο χρόνο. Αλλά την παρέτηση ουσιαστικά τη ζήτησε ο κύριος Καμένος. Θα σας πω κάτι. Προσωπικά υποστήριξα και υποστήριξα... Και αυτό είναι και το εξήμορο. Και υποστηρίζω, θα απαντήσω ευθέως. Ένθερμα τη σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και μάλιστα ιδίως με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κάποιοι έλεγαν, να το πω έτσι και χοντρά, μα γιατί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, είναι δεξιοί. Μα επειδή ακριβώς είναι αυτό που είναι, πρέπει να σπάσουν ορισμένα ταμπού σε αυτόν τον τόπο. Το υποστήριξα με πάθος
αυτό και εξακολουθώ να το υποστηρίζω. Ήταν η ενδεδειγμένη σύμπραξη, η σωστή σύμπραξη, η σύμπραξη που σπάει διαχωριστικές γραμμές. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα και έπρεπε να το κάνουμε εδώ και δεκαετίες είναι να σπάμε διαχωριστικές γραμμές. Πρώτος το έκανε ο απλός Έλληνας, ο ανώνυμος Έλληνας. Έσπασε τις διαχωριστικές γραμμές ο απλός Έλληνας στα κόμματα. Γι' αυτό δεν μπορεί να πει κανένας εγώ τους ψηφοφόρους στο τσεπάκι. Φεύγει από το ένα κόμμα. Ένα μνημόνιο η κυρία Θανασίου, φεύγει... το ξέρετε και τα άσπασε όλα αυτά. Δηλαδή... Εντάξει, αυτό να το εξετάσουμε. Αλλά τα εκλογικά αποτελέσματα αποδεικνύουν. Και δεν αντέχω στον πειρασμό να παρατηρήσω ότι το κοινό σας χαρακτηριστικό, το μόνο σαν κόμματα. Τελειώνω αμέσως. Είναι ο λαϊκισμός. Δεν έχετε τίποτα άλλο κοινό. Μόνο κοινό είναι ο λαϊκισμός. Τελειώνω αμέσως. Ναι. Αν είναι εύλογο να σπάσουν οι γραμμές του λαϊκισμού. Αλλά δυστυχώς το μόνο πράγμα που σας ενώνει, σας ένωνε και σας ενώνει με τους ανθρώπους του, της ΑΝΕΛ είναι ο λαϊκισμός. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα όπου έχετε ένα τεράστιο ιδεολογικό και πολιτικό χάσμα στο λοιπόν, θα κρυθεί αυτό κύριε συνάδελφε, ακούστηκε η άποψή σας, αφήστε να ολοκληρώσω 30 δευτερόλεπτα, δώστε μου και πραγματικά θα πείτε αυτά που έχετε να πείτε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υποστήριξα αυτήν την σύμπραξη για να προσθέσω ευθύς αμέσως το εξής. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Καμένος κάνει ένα λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, mm-hmm. με το αίτημά του για παραίτηση του Μουζάλα. Καταρχήν, όταν κυβερνάς και μάλιστα σε τόσο κρίσιμη περίοδο, δεν χτυπάς τον καπετάνιο την ώρα της φουρτούνας. Είναι αδύνατο να χτυπήσεις τον καπετάνιο χωρίς να υποφέρει το πλοίο. Δεύτερον, όταν διαπράτεται με αλφαγιώτα ένα τέτοιο λάθος, αυτό το λάθος δεν πρέπει να το διεθνοποιείς, γιατί ουσιαστικά διεθνοποιείται. Πρέπει να το κρύψεις, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Νομίζω ότι τελικά ο κύριος Μπουτάρης έχει δίκιο. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης είπε ότι και εγώ έχω κάνει αυτό το λάθος. Αποκάλεσα κάποτε τα Σκόπια Μακεδονία και ζήτησα συγγνώμη. Να. Και επιλέγω με την φράση, αντιγράφω την φράση του Κώστα του Ζουδάρη. Άρα, κύριε κάτι Θανασίου, τρέχει στα γύφτικα. Τι θα επιλέξει τώρα να κάνει ο Πρωθυπουργός? Τι πιστεύετε εσείς θα επιλέξει να κάνει? Να κρατήσει έναν υπουργό που, όπως λέτε, και πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον θεωρούν ικανότατο να παραμείνει και να διακινδυνεύσει το κομμάτι της συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ? Εσείς δηλαδή, ποια διενητική σας? Δύο παρατηρήσεις. Ξέρετε, σε αντίθεση με 11 εκατομμύρια Έλληνες, δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω πρωθυπουργός. Δεν το ονειρεύτηκα ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε Θανασίου? Δεύτερον, αν με ρωτούσε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, η μόνη περίπτωση να του συνιστούσα να απομακρύνει τον κύριο Μουζάλα ήταν στην περίπτωση που θα δεχόταν να αναλάβει το Υπουργείο η Αντζελίνα Τζολί. Επιχειρώ φυσικά να αστειευθώ έτσι. Ναι, αλλά εγώ όμως σας ρωτάω πιο... Εκεί που θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε και διακομματικός, κύριε Θανασίου. Πιο συγκεκριμένα, δηλαδή... Θεωρείτε ότι να παραμείνει ο κύριος Μουζάλας με οποιοδήποτε κόστος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπως το τοποθετηθήκατε κι εσείς, να διακινδυνεύσει την κυβερνητική συνοχή? Υπάρχουν δηλαδή και, πώς να το πω, ρεζέρβες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν τα πράγματα? Ειλικρινά σας λέω, τα έχω χαμένα. Το πρόβλημα δεν είναι ο Μουζάλας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Μουζάλας από λάθος, για το οποίο ζήτησε συγγνώμη, αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία. Το πρόβλημα είναι ότι τα Σκόπια τα αποκαλούν Μακεδονία το CNN, το BBC, η New York Times, ο Economist. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Και πρέπει κάποτε να αναρωτηθούμε ποιος φταίει για τη δημιουργία αυτού του προβλήματος. Μάλιστα. Κύριε Καράουλου, τι λέτε τώρα εσείς και εσείς? Νομίζω ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε, νομίζω τον χαρακτήρισε ακατάλληλο υπουργό ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Μουζάλα. Να ξεκινήσουμε για το ατόπιμα αυτό, θεωρείτε το λεκτικό ατόπιμα, εσείς πώς το χαρακτηρίζετε, ή γενικά για την όλη του δραστηριότητα και τη θέση του στο Κυρία Υπουργείο? Κυρία Μιχαηλιδάκη, να ξεκινήσουμε καταρχήν από μια επισήμανση που πολύ σωστά έκανε ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Αθανασίου, ότι σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα για τα συμφέροντα της χώρας. Συζητείτε σε επίπεδο. Μισό λεπτό, σας διακόπτουμε. Κύριε Καράγου, ας δούμε λίγο τις δηλώσεις του κύριου Καμένου. Συμμετοχή και των πρώην βουλευτών και των υπουργών, των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών που φέρνουν μέρος στην κυβέρνηση. Οι στιγμές είναι πολύ σημαντικές για την πατρίδα μας και το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ένα κίνημα που λειτουργεί συλλογικά.
θέσαμε. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε, μου επιτρέπετε ένα πρώτο σχόλιο, εθνικολαϊκιστικό παραλήρημα χωρίς και για την ταμπακέρα τίποτα. Υποτίθεται ότι θα μιλάγαμε, ναι, θα έπαιρναν θέση για την αποπομπή ή όχι του κυρίου Μουζάλα. Ακούσαμε τα χίλια μύρια εκτός από το τι θα κάνουμε εμείς από ό,τι καταλάβαμε είναι, και κύριε Παριώτα, επιτρέψτε μου λίγο πριν το πολιτικό στίγμα του εθνολαϊκισμού, το οποίο λέτε ότι είστε ευχαριστημένοι που συμπράττετε μαζί του. Σαν να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Πραγματικά απίθανο. Αυτό που, κύριε Παριώτα, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Αυτό που υπέστημε ως πολιτικές δηλώσεις είναι απίστευτο. Περιμένετε λίγο. Πριν περάσουμε στο σχολιασμό, να κάνουμε ανακεφαλαίωση. Είστε προσκεκλημένος ως πολιτικός, όχι ως ρεπόρτερ ή πολιτικός αναλυτής. Θέλουμε λίγο την κατανόησή σας. Έλα Χρήστο, το θέμα είναι αυτό που ακούσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, που ακούσαμε σε απευθεία σύνδεση μόλις τελείωσε η συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου με τον κύριο Καμένο. Ακούσαμε να συζητάει για εθνομηδενιστές που βγήκανε από την ντουλάπα με αφορμή αυτό το λάθος του κυρίου Μουζάλα. Από ό,τι καταλάβαμε, λέει ότι δεν τίθεται θέμα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και ούτε καν ως προς τον υπουργό ως πρόσωπο, αλλά ότι θεωρεί και επιμένει στο ότι περιμένει τις αποφάσεις του κυρίου Τσίπρα μετά τη σύνοδο. Έτσι, όσον αφορά για την παραμονή του κυρίου Μουζάλα, πολύ, πολύ λιτά και σύντομα πιστεύω ότι έγινε όλη αυτή η διαδρομή της παρέμβασης του κυρίου Καμένου για να καταλήξει σε κάτι σαφές. Ότι στηρίζει την κυβέρνηση, στο θέμα Μουζάλα δεν κάνει πίσω. Αυτό ακριβώς. Και αναθέτει πλέον την ευθύνη στον κύριο Τσίπρα να πάρει πρωτοβουλίες, αλλά στο, με κυρίαρχο θέμα τον κύριο Μουζάλα. Λοιπόν, κύριε Καράολου, να ξεκινήσω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Να ξεκινήσω, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και τελικά δεν θα προλάβουμε να τοποθετηθούμε. Έλεγα λοιπόν ότι αναμφισβήτητα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, πάρα πολύ σημαντικό για τα συμφέροντα της χώρας. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μας, δεν το προκαλέσαμε εμείς, δεν το προκάλεσε η Ευρώπη. Άλλοι το προκαλέσαν. Εκ του μακρόθεν τώρα βέβαια παρακολουθούν. Οι σύμμαχοί μας είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να το διαχειριστούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πρόβλημα της Ευρώπης και θα πρέπει συλλογικά, αλληλέγγυα να το αντιμετωπίσουμε. Μόνοι μας προφανώς δεν μπορούμε. Και εννοείται ότι σε αυτή την προσπάθεια η Νέα Δημοκρατία συμβάλλει τα μέγιστα. Έχει αποδείξει με την υπεύθυνη στάση της, με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Κορυφής των Αρχηγών των Πολιτικών Κομμάτων, με την κατάθεση προτάσεων, των συγκεκριμένων προτάσεων που έκανε, με τη στήριξή της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι βοηθάει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ζητώντας όμως την παρέτηση τώρα, κύριε Καράγλου, για να τα συνδέσουμε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ενός υπουργού που χειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει παρέτηση, προφανώς, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα. Έρχομαι στο διατάφτα. Ο κύριος Μουζάλας προχθές έκανε ένα εγκληματικό, ήπιος προσδιορισμός, λάθος. Βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Τον τιμάει το ότι ζήτησε συγγνώμη και μάλιστα δύο φορές. Υπάρχουν τρία σενάρια. Δεν ήταν επαρκής αυτή η συγγνώμη, κύριε Καράγου. Κύριε Γιαννούλη, υπάρχουν ξέρετε τρία σενάρια. Γιατί. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει ότι οι ευαισθησίες του είναι πραγματικές. Ναι. Δεν χρησιμοποιεί το δάκρυ του αείμνους του Κωνσταντίνου Καραμαλή για να κάνει πολιτική ή παραπολιτική. Προσέξτε. Και απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που ξέρει ότι την ώρα που την Κυριακή στο κήρυγμα της Εκκλησίας κάποιοι έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τη Μακεδονία, για τα Σκόπια, για το ζήτημα αυτό, μετά από λίγες ώρες, σε περίοδο εμπάρκο για τα Σκόπια, κάναν αθρεμπόριο καυσίμων. Ωραία. Κύριε Γιαννούλη, οι σταυροί πήγαιναν και ερχόταν από πάνω μέχρι κάτω. Γνωριζόμαστε και ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι μετριοπαθής. Περιγράφω κάτι που δεν γνωρίζετε. Όχι. Να σας πω όμως, υπάρχουν τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο, έτσι, που να το δεχθούμε αν θέλετε για τη συζήτηση να προχωρήσει. Το καλό σενάριο ότι ήταν γκάφα του κυρίου Μουζάλα. Έτσι, γκάφα, ζήτησε συγγνώμη. Το είπε και ο ίδιος. Μισό λεπτό. Είναι υπουργός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι υπουργός. Δεν έχει καμιά σημασία. Χωρίς τα Σκόπια, θέλω να συμβάλλω σε καμιά γραμμή υπεράσπισης. Έχουν ένα ντοκουμέντο στα χέρια τους πλέον. Mm. Έχουν ομολογία Έλληνα υπουργού, ο οποίος το αποκαλεί με το συνταγματικό του όνομα που κρύβει από πίσω χίλια δύο πράγματα. Άρα λοιπόν έπρεπε μόνος του να έχει ήδη φύγει. Δεύτερο σενάριο. Να μην ήταν γκάφα, να ήταν προσωπική του άποψη. Για τον ίδιο λόγο, αν ήταν προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να έχει ήδη φύγει, εφόσον δεν ισχύει το τρίτο σενάριο στο οποίο θα αναφερθώ τώρα, το κακό σενάριο, και εύχομαι να μην ισχύει, ότι δηλαδή μήπως η κυβέρνηση δια της διολυστήσεως προσπαθεί να αλλάξει στάση.
Θυμίζω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων από το 1992 ακόμη υπό την προεδρία του έμνης του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, που λέει ότι αυτό είναι κόκκινη γραμμή το θέμα του ονόματος και δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως, και το ανέδειξε και έκανα ερώτηση και η τοπική μας εφημερίδα, το ξέρει ο κ. Γιαννούλης, η Μακεδονία το έχει πρωτοσέλιδο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δέχθηκε έγγραφα από το κρατήδιο αυτό που είχαν την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, οτιδήποτε έγγραφο ερχόταν από το κρατήδιο αυτό, έμπαινε σφραγίδα απαράδεκτο, γύριζε πίσω και ξαναερχόταν ως φύρομ. Και τώρα δέχθηκε έγγραφα με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ερώτηση. Μήπως αυτό υποκρύπτει μια αλλαγή στάσεως κυβερνητικής δια της διολυσθήσεως? Τα έγγραφα, ο κύριος Μουζάλας, ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα που βγήκε χθες πάνω που και εγώ ήταν ο τόπος να ρίξει λάδι στη φωτιά, λέγοντας ότι και για ποιο πράγμα συζητάμε, για κάτι που έχει τελειώσει κτλ. Κύριε Μπαριώτα, άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο. Κλείνω σε μισό λεπτό. Λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μουζάλας πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, μπας και σώσουμε κάτι από την καλοπροαίρετα, λέω, γκάφα την οποία έκανε. Και βέβαια, συνεχίζοντας, λέω ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε και τελικά. Ο κύριος Μουζάλας είναι ένας μετριοπαθής και σοβαρός άνθρωπος. Είναι όμως καλός υπουργός. Προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι δεν είναι καλός υπουργός. Το δείγμα εγγραφής που έχει δώσει δεν είναι καλό. Και να εξηγήσω γιατί. Στην Ιδωμένη δεν έχω εγώ την ευθύνη για την κατάσταση στην Ιδωμένη. Ο κύριος Μουζάλας την έχει. Ο κύριος Μουζάλας δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει μια κυβερνητική δομή που θα ελέγχει την όλη κατάσταση, που θα βοηθάει τους πρόσφυγες. Εκεί δραστηριοποιούνται δεκάδες. Είναι απόφαση μόνο αν θα εγκαταστήσει η κυβέρνηση επάνω στην Ιδωμένη συγκεκριμένο συντονισμένο κέντρο. Είναι ευθύνη δική του να διαχειριστεί το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό πρόβλημα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάνω από 10.000 άνθρωποι δυστυχισμένοι. Βουλιάζει ο ανθρωπισμός όπως λέγεται χαρακτηριστικά στην άρθρο της Ιδωμένης. Σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε με, δεν μπορώ να ακούσω τον κύριο Μπαριώτα. Όχι, κύριε Καράου, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Βαριώτη, ναι, δεν ξέρω αν εσείς συμμερίζεστε ή είσαστε οικονομία μέσα χρόνο στη σκέψη επέκταση όλων αυτών των. Εμείς όπως ξέρετε, πήραμε θέση ενάντια στην παρέτηση του κ. Μουζάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Μουζάλας είναι καλός ή κακός υπουργός, αλλά αυτό δεν είναι το ερώτημα αυτό. Η κυβέρνηση συνολικά και ο κ. Μουζάλας προφανώς, αλλά και ο κ. Καμένος, που απειλούσε την Ευρώπη με αποστολές τζιχαντιστών από την Ελλάδα, έχουν σοβαρότατες ευθύνες για το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησαν το προσφυγικό και για το γεγονός ότι παγιδεύτηκαν στην Ελλάδα μερικές δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτό είναι το ένα. Το μόνο που δεν χρειάζεται η χώρα στη συγκεκριμένη στιγμή είναι η ανακαίνιση του Μακεδονικού, και δεν θα πω τίποτα για το όνομα της Μακεδονίας. Η χώρα έχει, είναι το μόνο σωστό πράγμα που είπε ο κ. Καμένος, έχει πάγια θέση διπλωματική για το Μακεδονικό, δεν άλλαξε, δεν είναι η ώρα να επιτείνουμε τις εθνικισμούς και τις τριβές με μια χώρα με την οποία στα σύνορά μας έχουμε έτσι κι αλλιώς ένταση και τριβές λόγω της Ιδωμένης και των λοιπών. Νομίζω ότι το μεγάλο ολίσθημα εδώ του κυρίου Καμένου σε ό,τι αφορά τον κύριο Μουζάλα δεν είναι αν είναι καλός ή κακός ο κύριος Μουζάλας ή έκανε ολίσθημα που έκανε, αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική εθνοκαπηλείας για επιδιώξεις οι οποίες δεν είναι σαφείς ακόμη. Σήμερα βλέπουμε αυτό το πράγμα που είπα προηγουμένως, χαρακτήρισα συνοθήλευμα εθνολαϊκιστικών δηλώσεων, δεν μας φώτισε. Το μόνο που φαίνεται είναι η πρώτη μεγάλη ομαλή στροφή για να το καταπιούμε. Ελπίζω να είναι έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα, όπως πολύ σωστά είπαν οι δύο προαναλύσαντες, με τα ελληνοτουρκικά ουσιαστικά να διαπραγματεύονται σήμερα στην Ευρώπη. Τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας για την ένταξη της Τουρκίας και της Κύπρου τις θέσεις. Να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση ξανά με το προσφυγικό να βρίσκεται σε αυτή την εκρηκτική φάση που βρίσκεται. Το ποτάμι θα σκεφτόταν να στηρίξει την κυβέρνηση εάν τα πράγματα νομίζω ότι, κινηθούν είναι λίγο ένα τεράστιο άλμα. Αλλά μπορεί να είναι στις το ποτάμι μέρες, θα στηρίξει όπως στήριξε την προφανή αναγκαιότητα να μην διαταραχθεί αυτή την κρίσιμη στιγμή, γιατί αυτό έλεγα. Η διαπραγμάτευση στην Ευρώπη από ανοησίες και εθνολαϊκισμούς θα στηρίξει οτιδήποτε είναι λογικό και υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Δεν μπορούμε να συζητάμε για στήριξη κυβέρνησης ή συμπράξεις, μια και αυτό είναι της μόδας επίσης, χωρίς πολιτικές συγκλήσεις και χωρίς πολιτικές θέσεις. Μπορεί να μην συμφωνείτε και μεταξύ σας. Με τα λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην συμφωνείτε και μεταξύ σας. Κάνετε λάθος. Συμφωνούμε μια χαρά. Έτσι. Πώς. Ο κύριος Θεοχάρης ζητά την παρέτηση. Ο κύριος Θεοχάρης χθες, αν εξαιρέσετε το γεγονός ότι η προσωπική του εκτίμηση 22 υπουργοί της κυβέρνησης είναι εναντίον της παρέτησης και οι άλλοι 10 είναι εναντίον. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το αντικείμενο. Οι πολιτικές δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη χθες για το προσφυγικό
Και για το θέμα όπως δημιουργήθηκε τον κύριο Καμένο, δεν νομίζω ότι διαφέρουμε πουθενά στις δικές μου, εκτός όπως έχετε δίκιο από το θέμα της παρέτησης που εξέφρασε μια άλλη άποψη. Δεν νομίζω όμως ότι το θέμα της παρέτησης είναι θέμα πολιτικής συμφωνίας. Μάλιστα, θέμα λοιπόν. Πολιτικής συμφωνίας είναι το θέμα του προσφυγικού και τι θα κάνουμε. Θέμα πολιτικής συμφωνίας είναι το ελληνοτουρκικό. Είναι η υγεία. Είναι η παιδεία. Λοιπόν, δεν Παριώτα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε και τελειώνουμε αυτό. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Δεν μπορούμε προφανώς να συμφωνήσουμε μια κυβέρνηση λαϊκιστών, η οποία ανατρέπει τις κατακτήσεις και τις αλλαγές στην παιδεία και στην υγεία με τον τρόπο που τις ανατρέπει παρούσα. Μπορούμε να συζητήσουμε με οποιονδήποτε όμως για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Να είστε καλά, κύριε Παριώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας, τον κύριο Θανασίου, τον κύριο Καράλου και τον κύριο Παριώτα. Πάμε διαφημίσεις. Καλή αντοχή.